το 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου. Κατάμεστη ήταν σήμερα η παραλία του Βόλου για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, η οποία ωστόσο διεκόπη από οπαδούς του Ολυμπιακού Βόλου, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τον υποβιβασμό της ομάδας τους, αλλά και από πολίτες οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση. Από την αρχή της παρέλασης, η κατάσταση ήταν έκριθμη στην παραλία του Βόλου, όπου εκατοντάδες οπαδοί του Ολυμπιακού Βόλου συγκεντρώθηκαν μπροστά στην Τράπεζα της Ελλάδος, απέναντι από τους επισήμους, οι οποίοι ήταν ελάχιστοι. Στο χώρο των επισήμων βρέθηκαν όλες οι στρατιωτικές αρχές, αλλά από τους πολιτικούς ελάχιστοι. Το παρόν έδωσαν από τους βουλευτές Μαγνησίας μόνον ο βουλευτής του Λάος, κύριος Μαρκάκης, ο δήμαρχος Βόλου Πάνος Σκοτεινιώτης, οι αντιπεριφερειάρχες Δημήτρης Αλεξόπουλος και Αργύρης Κοπάνας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Απόστολος Φινικόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Νατάσα Οικονόμου και Απόστολος Παντσάς, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κυρία Πόπη Γερακούδη. Οι παρενέσεις των εκφωνητών της Εθνικής Εορτής δεν έπιασαν τόπο. Αντίθετα, εξόργησαν περισσότερο τον κόσμο του Ολυμπιακού, οι οποίοι άναψαν καπνογόνα, έριξαν κροτίδες, ενώ περνούσαν τα παιδιά των δημοτικών σχολείων μπροστά τους. Μεγαλώνει ο κόσμος. Χειροκροτούμε τα παιδιά μας, όλοι μαζί. Και εσείς, παιδιά. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού Βόλου έριξαν επίσης διάφορα αντικείμενα όπως μπουκάλια, πέτρες προς τους επισήμους, έως ότου η κατάσταση έφτασε στα άκρα. Τελικά οι διαμαρτυρόμενοι μπήκαν στο χώρο της παρέλασης και την διέκοψαν, με αποτέλεσμα να φύγει η φιλαρμονική και ακολούθως ο Σεβασμιότατος, κ. Ιγνάτιος, καθώς και οι υπόλοιποι πολιτικοί. Μετά και την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων και των ΜΑΤ, οι οπαδοί του Ολυμπιακού Βόλου κατέλαβαν την εξέδρα των επισήμων. Στο τέλος της παρέλασης, τη δική τους παρουσία έδωσαν και μέλη του κινήματος «Δεν πληρώνω» από την Επιτροπή Θεσσαλίας, οι οποίοι με αναρτημένο πανό φώναζαν αντιμνημονιακά συνθήματα.